Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή 2 μαζί. Πάλι μόνος μου. Η Κατερίνα είναι καθοδόν για την Ξάνθη. Να παρασύρει την παρουσίαση του και να καλύψει την παρουσίαση του βιβλίου από τον κύριο Κόντο, που αναφέρεται στην αγροτική πολιτική. Σήμερα είναι 20 Ιανουαρίου του 2023, το Αγίου Ευθυμίου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην μικρή Εριέτα, η οποία λέγεται Εριέτα Ευθυμία. Να είναι γεροί, τυχεροί και οι γονείς της να είναι γεροί επίσης να τη στηρίζουν. Να πούμε ότι γιορτάζουν βέβαια οι Ευθυμίες και ο Ευθύμης. Ο Άγιος Ευθύμιος, το όνομά του προέρχεται από την σύνθεση δύο λέξεων, το F που είναι το ευχάριστο, Ευθυμία δηλαδή. Δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους γονείς του όταν τον απέκτησαν. Γι' αυτό και ο Άγιος Ευθύμιος θεωρείται ο προστάτης των ζευγαριών που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Να πούμε και έτσι ένα θρησκευτικό παραπολιτικό. Ενώνει σήμερα Παρασκευή και θεωρείται η νηστεία αλάδωτη. Επειδή η μέρα είναι έτσι εορταστική, επιτρέπεται σήμερα και το λάδι και ο ίνος. Χρόνια πολλά σε όλους τους. Θα ξεκινήσουμε με μια δύσκολη είδηση. Ευτυχώς όχι τόσο πολύ, αλλά είναι αρκετά δύσκολη. Είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ με ένα δίκλο και με ένα αυτοκίνητο. Στο δίκλο επέβαιναν δύο ανήλικοι. Ο ένας είναι λίγο σοβαρότερο από τον άλλον. Ευχηθούμε και στα δύο παιδιά περαστικά. Ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν έφερε κάποιο τραυματισμό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν παιδιά τα οποία πηγαίνανε στο σχολείο της κόρης μου, έμαθα διάφορα σενάρια για το τροχαίο, επειδή δεν έχω προσωπική άποψη. Θα πω μόνο το εξής. Σας είχα πει πριν από μερικές ημέρες στο ραδιόφωνο, ήμουν λιγάκι έτσι γκρινιάρης ως συνήθως, διότι ήμουν μάρτυρα σε ένα περιστατικό, ένα αυτοκίνητο περνώντας μπροστά από τις διαβάσεις από το δεύτερο γυμνάσιο και ενώ ήταν μαθητές επάνω στις διαβάσεις για να περάσουν, οι οποίες είναι και χρωματισμένες κίτρινες ακριβώς για να καταλαβαίνουν αυτοί οι άσχετοι, όπως ο συγκεκριμένος οδηγός, ότι σε αυτό το σημείο σταματάς και περνάνε τα παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Επιτρέψτε μου, γιατί οδηγώ από το 1986, είναι 16 και 22, οδηγώ περίπου 14 και 22, οδηγώ 36 χρόνια και έχω αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στα χέρια μου. Να πω κάτι. Θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προετοιμασμένοι ότι ο απέναντι θα κάνει ό,τι μεγαλύτερη, με συγχωρείτε, βλακεία μπορείς να φανταστείς. Αυτή είναι η λογική της προληπτικής οδήγησης. Δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε πάντοτε στο ότι ο απέναντι, ο δίπλα, ο πίσω από εμάς, θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει, θα τηρεί τις αποστάσεις, ότι θα προσέχει όπως πρέπει και ότι θα είναι συγκεντρωμένος όπως πρέπει. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε διασταυρώσεις όπου η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη λόγω ύπαρξης stop, και γι' αυτό ακριβώς το stop είναι πεντάγωνο για να το καταλαβαίνει και αυτός ο οποίος δεν το βλέπει, αλλά αυτός ο οποίος έχει την κάθεση διασταύρωση. Ακόμα και σε αυτούς τους δρόμους, επειδή ακριβώς υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν, όχι γνώση του κόκκα έχουν, αλλά δεν μπορούν να έχουν συνειδητοποιήσει ότι το αυτοκίνητο στα χέρια τους είναι ένα όπλο, το οποίο αν γίνει λάθος μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους, να κλείσει σπίτια, να καταστρέψει οικογένειες και οδηγούν με πολύ ελαφριά την καρδία, μιλώντας στο κινητό, παρακολουθώντας το ραδιόφωνο, νομίζω ότι βγήκαν όλοι για βόλτα. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και κυρίως να εφαρμόζουμε την προληπτική οδήγηση. Να βάζουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο άλλος θα κάνει ό,τι μεγαλύτερη βλακεία μπορεί να κάνει, θα την κάνει εκείνη τη στιγμή. Αυτό μπορεί να μας σώσει τις ζωές. Να ευχηθούμε περαστικά στα δύο παιδάκια, στους δύο ανήλικους, να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ το οποίο επιμιλήθηκε ο Νίκος Χαγιόρλου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα επί της οδούμος Χωνησίων και Πατριάρχου Κυρίλου συνέβη στην Αλεξανδρούπολη. Στο τροχαίο ενεπλάξαν δύο ανήλικοι μαθητές και οδηγός ενός συμβατικού οχήματος Γιοταχή. Από το τροχαίο σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται οι δύο ανήλικοι μαθητές, ενώ ο οδηγός του Γιοταχή δεν φέρει κάποιο τραύμα. Πιο συγκεκριμένο, ένας αναβάτης μηχανής έχει υποστεί ρήξεις πλήνας και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο έτερος αναβάτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι χωρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή 125 κυβικών που οδηγούσε ανήλικος συγκρούστηκε με γιοταχή όχημα που του έκοψε το δρόμο στη διασταύρωση. Το ευτυχές από το τροχαίο είναι ότι και οι δύο αναβάτες της μηχανής φορούσαν κράνος, γι' αυτό και δεν φέραν κάποιο σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.
σε κανέναν γονέα δεν αξίζει να τον πάρουν τηλέφωνο και να του πούν, ξέρεις, έλα, το παιδί σου έπεσε θύμα τροχαίου. Και αυτοί οι οποίοι τα προκαλούν αυτά τα τροχαία, καλά θα κάνουν να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Αν δεν μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι, ας αφήσουν τα κλειδιά στο σπίτι τους και ας πάρουν ένα ταξί. Είπαμε πολλές φορές αυτές τις ημέρες ότι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αύριο, έχουμε επίσκεψη μία από τις πολλές επισκέψεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Θεοδωρικάκου, αλλά αυτή τη φορά έρχεται με συνοδεία, υποδεχόμενος μάλλον, ένα πολύ μεγάλο αριθμό πρεσβευτών, κατά κανόνα σχεδόν αποκλειστικά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28 από ό,τι είδαμε το πρωί, με σκοπό να εφαρμοστεί με ακρίβεια αυτό το οποίο έχει φανεί ότι είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη στρατηγική, η διεθνοποίηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα σύνορα του Εύρου, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, με την μετανάστευση. Θα τους υποδεχθεί στο νομαρχείο της, κάτω στην Αλεξανδρόπολη, στην παραλία, και θα υπάρξει μια επίσκεψη στο αποτρεπτικό, όπως λέγεται, εμπόδιο που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Εύρου. Ας δούμε το ρεπορτάζ που επίσης επιμελήθηκε ο Νίκος Χαγιόγλου. Στον Εύρο θα βρεθεί το Σάββατο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς θα συναντηθεί στην Αλεξανδρούπολη με 27 πρέσβεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεμένων χωρών με τη συνθήκη Σέγγεν και της Μεγάλης Βρετανίας. Η συνάντηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το σχέδιο Ακρίτας, τις ασύμμετρες απειλές που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία με την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού και την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει στις 11.30 το πρωί καλωσόρισμα αντιπροσωπείας πρέσβην και εκπροσώπων τοπικών αρχών από τον Τάκη Θεοδωρικάκο στο Νομαρχείο. Στις 11.45 θα γίνει η ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και η παρουσίαση του μεταναστευτικού ζητήματος καθώς και των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης. Στην συνέχεια, στις 1 η ώρα, θα γίνει η αναχώρηση για τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην περιοχή των Φερών. Στις 1:20 είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη στον φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου θα γίνει ενημέρωση της αντιπροσωπείας των πρεσβευτών για την επέκταση του φράχτη και το σχέδιο Ακρίτας από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι ο στόχος είναι να αποκτήσουν πλήρη γνώση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες της οξύτητας και του μεγέθους του προβλήματος που υπάρχει στον Εύρο με την παράνομη μετανάστευση, καθώς και να φανεί προς όλους τους Ευρωπαίους η σκληρή δουλειά που γίνεται από την ελληνική αστυνομία, το ελληνικό κράτος και τους κατοίκους του Εύρου. Αύριο πηγαίνω στον Εύρο μαζί με τους πρεσβευτές όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να τους δείξουμε εκεί, στο πεδίο, από πρώτο χέρι, μαζί με τους αρμόδιους στρατηγούς αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, το σημείο που θα προχωρήσουμε στην επέκταση του φράχτη. Το ΚΣΕΑ έχει αποφασίσει να καλύψουμε όλο τον ποταμό Εύρου κατά μήκος των συνόρων. Συνολικά είναι 140, τώρα προχωράμε αμέσως στα επόμενα 35 χιλιόμετρα με 100 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν προσκληθεί οι 5 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες και ελπίζω να βρουν την άκρη ώστε όλη η διαδικασία αυτή να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα θα δει όλη η Ευρώπη τι γίνεται εκεί, λοιπόν. Ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν πλήρη συνείδηση πόσο οξύ και μεγάλο είναι το πρόβλημα, πόσο σκληρή δουλειά κάνει η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό κράτος και οι κάτοικοι του Εύρου για να αποκρούσουν αυτή την επίθεση. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα ασφαλείας όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ότι πρέπει να έχουν άποψη, γιατί. Βέβαια, να έχουν άποψη και αυτό το οποίο θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί η κατάσταση την οποία θα παρουσιάσει ο κ. Θεοδωρικάκος είναι δεδομένη. Εκείνο το οποίο θα ενδιέφερε πάρα πολύ και εμένα και πιστεύω ότι όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, θα θέλαμε να μάθουμε αυτό το οποίο λέμε το follow-up. Δηλαδή, τι αποκόμισαν από την επίσκεψη οι πρεσβευτές, πώς αντιλαμβάνουν ότι αφορά τις χώρες τους και πώς θα μεταφέρουν αυτό το οποίο είδαν στις χώρες τους για να λειτουργήσουν και χώρους τους αναλόγως σε τέτοια θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να το μάθουμε. Οι εκλογές όλοι λέμε θα πάνε για 9 Απριλίου. Βέβαια, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα έλεγα ότι δεν διαφωνώ και ιδιαίτερα με το σχόλιο που έκανε ο κ. Παδημούλης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην συνέντευξή του στην Κατερίνα την Καλεντερίδου, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτός ο γρίφος να λυθεί. Δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει, πλέον είναι δεδομένο ότι θα γίνουν εκλογές, το διάστημα το οποίο θα γίνουν εκλογές είναι σχεδόν ξεκαθαρισμένο. Ίσως θα έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός κάποια στιγμή σύντομα να πει ότι παιδιά, οι εκλογές θα γίνουν τότε,
χωρίς, αφού δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αυτή τη στιγμή να παίζουμε αυτό το κρυφτούλι, το όχι θα γίνουν τότε, θα γίνουν μετά, ο καθένας έχει τις δικές του εκτιμήσεις. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίζουν να πυκνώνουν οι διάφορες δημοσκοπήσεις και όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουν προς τις εκλογές, η παρουσία τέτοιων δημοσκοπήσεων και η αναφορά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πυκνώνουν. Για να δούμε την τελευταία δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης, η οποία ήταν και πολύ αναλυτική δημοσκόπηση. Την αναφέραμε το πρωί στο ραδιόφωνο με την Κατερίνα την Καλεντερίδου, αλλά στο δούμε έτσι να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η δημοσκόπηση συντάχθηκε για το κανάλι Μέγα. Πάμε στην επόμενη. Αν θέλετε, φέρετε, ας περάσουμε λίγο την ταυτότητα της έρευνας. Βλέπουμε ότι είναι από 11 έως 17 πρώτου, 1309 άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω, 1300 τηλεφωνικά και 336 online. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη, το ερώτημα είναι αν κατά τη γνώμη σας η χώρα αυτή την περίοδο κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα το προς τη λάθος κατεύθυνση, το 56%. Υπάρχει το προς τη σωστή 37%, ούτε προς τη σωστή ούτε προς τη λάθος το 5%. Αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μία, αυτό που είναι από κάτω τα διαχρονικά στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει μία σταθερότητα ως προς αυτό το ερώτημα, δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι δραματικά, παρόλο που έχουν μεσολαβήσει αρκετά γεγονότα, τα οποία ίσως μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την άποψη. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ποιο νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα σήμερα στη χώρα μας. Είναι και κατ' ουσίαν και ο λόγος με τον, μάλλον, τα προβλήματα αυτά και η ιεράρχησή τους στον κόσμο, είναι και αυτό το οποίο θα λέγαμε το κριτήριο βάσης του οποίου θα έπρεπε ή λογικά θα επιλέξουν οι πολίτες ποιο κόμμα θα ψηφίσουν. Η επάνω κάρτα είναι από τον, το κόκκινο χρώμα είναι τον, τώρα το Γενάρη του 23, ενώ το άλλο χρώμα είναι από το Δεκέμβριο του 22. Βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλα τα προβλήματα η εκτίμηση και ο προβληματισμός στους Έλληνες είναι ο ίδιος. Η ακρίβεια παραμένει σταθερά, το πρώτο πρόβλημα 32%, η οικονομία 29, είναι 30, είναι το ίδιο, η εξωτερική πολιτική ελληνοτουρκική σχέση 7-8, η ανεργία είναι στο 7%, η πολιτική, η πολιτικό σύστημα είναι 5%. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που είναι διαχρονικά. Η ακρίβεια, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ανεργία και η πολιτική και το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο, παραδείγματος χάρη, να έχει εμφανιστεί, να έχει ανιχευθεί λόγω επικαιρότητας. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε πουθενά υποκλοπές. Δεν υπάρχει κάπου σε κανένα από αυτά τα θέματα, εκτός αν θεωρήσουμε ότι είναι μία έμεση αναφορά στο πολιτικό σύστημα, εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσως αποτελεί μία έμεση αναφορά. Όλα τα άλλα προβλήματα είναι άμεσα προβλήματα, κυρίως τα δύο βασικά, η ακρίβεια και η οικονομία. Είναι προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα σε σχέση με τον βιοπορισμό των Ελλήνων. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πώς ζουν άνετα ή δύσκολα οι Έλληνες. Έχει παρακάτω κάρτες που θα το δούμε αυτό. Πάμε λίγο στην παρακάτω για να δείτε τι εννοώ. Η αξιολόγηση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπουμε κάτω ότι υπάρχει η θετική άποψη είναι για την κυβέρνηση 38%, για την αξιωματική αντιπολίτευση 18%, συγγνώμη. Ούτε θετική ούτε αρνητική είναι 5% και 7%. Το αρνητική, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να πει κανείς το εξής, ότι συνήθως η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία εισπράττει αρνητική αξιολόγηση από τον κόσμο, γιατί ακριβώς έχει την νομή εξουσίας. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι υπήρξαν γεγονότα πάρα πολύ σημαντικά, ας μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση τωρινή παρέλαβε τη χώρα μετά από μία δεκαετή κρίση, ότι υπήρξε η κρίση του κορονοϊού, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, θέματα δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν να κλονίσουν την άποψη που έχει
ο λαός για μια κυβέρνηση, βλέπουμε ότι εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι είναι μειωμένες οι θετικές απόψεις για την αντιπολίτευση και είναι πάρα πάρα πολύ υψηλές οι αρνητικές. Αυτό θα έπρεπε κάποιος να προβληματίσει και βλέπουμε ότι διαχρονικά η τάξη μεγέθους είναι περίπου ίδια, δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι ιδιαίτερα δραματικά. Πάμε παρακάτω. Οι τέσσερις ψηλότερες και χαμηλότερες επιδόσεις κυβέρνησης. Βέβαια δεν μπορώ να... δυστυχώς μπορείτε να βγάλετε σας παρακαλώ το σούπερ, γιατί δεν φαίνεται καθαρά. Φαίνεται ότι υπάρχουν σε κάποια σημεία πολύ έτσι ισχυρές οι τέσσερις αποδόσεις είναι από ό,τι βλέπω στην εξωτερική πολιτική, στην ψηφιακή μετατροπή, στην αμυντική και το πρώτο, ναι, και στο Ράκηση και το πρώτο αριστερά, συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις μάλλον θετικές, είναι στην παιδεία, στην εγκληματικότητα, στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και στην αντιμετώπιση της... δεν το βλέπω δυστυχώς. Το τελευταίο δεξιά, παιδιά. Φαίνεται ότι της διαφοράς, λοιπόν. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα στην παιδεία, στην εγκληματικότητα, στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αυτό δείχνει, μάλλον θα έλεγα ότι έχετε λιγάκι σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο το οποίο είδαμε, ότι υπάρχει θετική άποψη για την κυβέρνηση. Συνήθως, όταν κάτι είναι πολύ αρνητικό, για την κυβέρνηση το καρπούται η αντιπολίτευση. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί εδώ. Πάμε στην επόμενη. Και εδώ αρχίζει πλέον το πράγμα να γίνεται λίγο πιο ζουμερό. Υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων το 50%. Υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας το 47%. Και υπάρχει ένα ποσοστό 3% το οποίο δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Το γνωστό κόμμα του Δουξού Δουά. Τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Και βλέπουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022, οι κυβερνήσεις συνεργασίας και οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις παραμένουν να έχουν έτσι, αυτό που λέμε, υπάρχει βραχία διαφορά. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά, εκτός από το Δεκέμβριο του 2022, όπου οι κυβερνήσεις συνεργασίας έπεσαν στο 45% και οι κυβερνήσεις οι αυτοδύναμες ήταν στο 52%, ήταν η πιο μεγάλη τους διαφορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει τη διάθεση του κόσμου και το είδαμε και σε μια προηγούμενη δημοσκόπηση, ότι όταν ρωτάμε τους ψηφοφόρους για την πρόθεση ψήφου ξεκάθαρα, έχουν συγκεκριμένη άποψη. Όταν μπαίνει μέσα στο ερώτημα και ο παράγοντας της απλής αναλογικής, βλέπουμε ότι κατευθείαν τα δύο μεγάλα κόμματα τσιμπάνε προς τα πάνω, γιατί ανεξάρτητα τι άποψη έχει ο καθένας για την απλή αναλογική της αυτοδύναμης κυβερνήσης ή της κυβερνήσης συνεργασίας, κανένας άνθρωπος δεν θέλει η χώρα του να μείνει κυβέρνητη. Βέβαια, θα πούμε το εξής. Αυτές οι εκλογές έχουν το εξής μοναδικό στοιχείο, το οποίο έχει να συμβεί ακριβώς 30 χρόνια. Έχει να συμβεί από τις εκλογές του 1993. Έχουμε δύο κυβερνήσεις, οι οποίες έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό με έναν νυν πρωθυπουργό. Έχουμε μία πρώην κυβέρνηση με μία νυν κυβέρνηση. Στην ουσία, έχουμε να συγκρίνουμε δύο πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι έχουν τώρα κοντά εφαρμόσει και οι δύο τα προγράμματά τους και έχουν ασκήσει κυβερνητική πολιτική, γιατί λόγω μνημονίων μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις, εμείς δεν εφαρμόσαμε ακριβώς το οποίο θέλαμε. Μπορεί να γίνει δεκτός αυτός ο συλλογισμός. Οπότε έχουμε δύο κυβερνήσεις οι οποίες ασκήσαν κυβερνητική πολιτική μέσα στα πλαίσια τα οποία υπήρχε δυνατότητα από την Τρόικα, από τα μνημόνια, από την διεθνή συγκυρία, από τον κορονοϊό. Άρα έχουμε να συγκρίνουμε δύο κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα συγκριθούν επί του πρακτέου, όχι θεωρητικά. Αυτό έχει να συμβεί από το 1993, όταν ήταν οι εκλογές με επικεφαλής τότε της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και επικεφαλής τότε του ΠΑΣΟΚ τον Ανδρέα Παπαδρέου. Ας πάμε στην επόμενη κάρτα.
Πρόθεση ψήφου, τι θα ψηφίζετε την επόμενη Κυριακή? 28,7 η Νέα Δημοκρατία, 21,7 η προηγούμενη, ο Δεκέμβριος έχει μία ελαφρά υποχώρηση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι του ιδίου, είναι της ιδίας, της ιδίας κλίμακας υποχώρηση. Υπάρχει μία ελαφρά, υπάρχει μία άνοδος στο ΠΑΣΟΚ. Αν δείτε διαφορά το 9,7 από το 8,9, στην ουσία έχει αυξήσει τη δύναμή του το ΠΑΣΟΚ κατά 10%. Το ΚΚΕ είναι στα ίδια και τα άλλα. Συγγνώμη. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχοντας πάει από το 8,9 στο 9,7, αυτή η αύξηση είναι της τάξης του 10%. Το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα βλέπουμε ότι είναι στην ίδια, είναι περίπου στο ίδιο, στα ίδια μέγεθη, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Η διευκρίνηση ψήφος είναι περίπου στο 10%. Είναι αρκετά σημαντική, όχι βέβαια όπως είχαμε συνηθίσει σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις που πλησίαζε το 15-16%. Είναι πολύ πιο κάτω. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτή είναι η διαχρονική πορεία των κομμάτων. Βλέπουμε ότι ο Δεκέμβριος του 2022 ήταν ο χειρότερος μήνας για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ήταν ο καλύτερος για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δείτε ότι υπάρχουν μετακινήσεις μεταξύ των δύο κομμάτων. Για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει, είναι σε εκείνη την τάξη μεγέθους από 28, από 29 παρακάτι μέχρι 29 και κάτι. Βέβαια να πούμε ότι επειδή οι δημοσκοπήσεις πάντοτε γίνονται με περιθώριο λάθος, υπάρχει από το επαναμοζόμενο στατιστικό λάθος, δεν γνωρίζω, θα το βλέπουμε στην ταυτότητα στην αρχική, δεν το είδα εκείνη τη στιγμή. Φανταστείτε ότι αν τυχόν η απόκληση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας λόγω στατιστικού λάθους πάει προς τα κάτω και αντίστοιχα η απόκληση στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ανεβεί προς τα πάνω πάλι λόγω στατιστικού λάθους και αυτό γίνεται ταυτόχρονα που δεν το αποκλείει τίποτα αυτό να συμβεί αυτό το γεγονός, η διαφορά των δύο κομμάτων θα μειωθεί πάρα πολύ. Εδώ έχουμε μια διαφορά της τάξης του 7% περίπου. Μπορεί αυτή η διαφορά να πάει πάρα πολύ άνετα και στο 3% και στο 4%, που σαφέστατα δίνει μια τελείως διαφορετική εξέλιξη πολιτική στα πράγματα τα μετεκλογικά. Πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Εκτίμηση ψήφου. Εδώ πλέον είναι διαφορετικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 36,4% από 39,9% στις προηγούμενες εκλογές. Έχει μια πτώση 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 31,5% έπεσε στο 27,5%. Έχουμε μια πτώση 4%. Άνοδος του ΠΑΣΟΚ από το 8,1% στο 12,4%. Θα πω ακριβώς που είπα αυτό το προηγουμένως. Η άφηση από το 8,1% στο 12,4% είναι συν 50%. Δεν είναι μικρή η άνοδος. Μπορεί σε ποσοστό το 12,4% να φαίνεται μικρό σε σχέση με το σύνολο ή με τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά η αύξηση της δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ σαν ΠΑΣΟΚ κοινάλ είναι της τάξης του 50%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το ΚΚΕ είναι στο 6% από 5,3% και τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται ότι έχουν πάλι αυτές τις αυξομοιώσεις οι οποίες μοιράζονται. Δεν έχουμε κάποια άλλη διαφορά μεγάλη, αλλά πιστεύω ότι από αυτή την κάρτα το αξιοσημείωτο είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της δύναμης του ΠΑΣΟΚ ποσοστία, όχι σε απόλυτα νούμερα. Πάμε παρακάτω. Εδώ βέβαια είναι μια κάρτα στην οποία η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 6 χρόνια, από το 2016. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε αυτή την κάρτα, η επωνομαζόμενη παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης έχει δύο, ας το πούμε, πολιτικά συμπεράσματα και πολιτικές συνέπειες. Το πρώτο είναι το ότι ο κόσμος, ναι, μεν υπάρχει αυτό, θα ψηφίσω και θα ψηφίσω εκεί, μετακινούνται μεταξύ των κομμάτων και όλα αυτά, αλλά όταν μπει στη λογική και πλησιάζουμε στις εκλογές και έχουμε αυτό που λέμε την παράσταση νίκης, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν προς τον πιθανότερο νικητή των εκλογών από σκέψεις και από ένστικτα τα οποία δεν έχουν ακόμα ερμηνευτεί. Δηλαδή θέλουν να είναι κάποιοι μαζί με τον νικητή. Είναι πιο εύκολο να πας με τον νικητή παρά να πάνε στηρίξεις
έναν ο οποίος θα είναι ηττημένος. Βλέπετε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 16%. Η διαφορά αυτή είναι παγιωμένη. Δεν είναι το, άμα δείτε κάτω τη διαχρονική πορεία της διαφοράς τους, δεν έχει αλλάξει, παραμένει σταθερή. Άρα έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, ενώ υπάρχει διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αρνητική άποψη για την αντιπολίτευση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι για την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, παρόλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, εγώ μιλάω για κυβέρνηση, δεν μιλάω για κόμμα, μιλάω για την κυβέρνηση. Ότι η κυβέρνηση, παρόλο που έχει συμβεί όλα αυτά τα γεγονότα αυτή την τριετία, 3,5 χρόνια που κυβερνάει, βλέπουμε ότι παραμένει ο κυρίαρχος της παράστασης νίκης και ότι δεν καρπούται απολύτως τίποτα από τα λάθη, τα ενδεχόμενα λάθη, τα σίγουρα λάθη που έχει κάνει κάποια κυβέρνηση μέσα στα 3,5 χρόνια, δεν καρπούται τίποτα για αντιπολίτευση. Αυτό είναι ίσως και πρωτόγνωρο πολιτικά. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, επίσης μια κάρτα στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κανένα κυριαρχούν. Ο κύριος Τσίπρας είναι στο 18%, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 37%, το κανένας είναι το 28%, μερικές φορές ήταν ακόμα, εδώ δεν φαίνεται στην κάρτα αυτή, αλλά σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, αν θυμάστε καλά, το 28% το κανένας μερικές φορές ήταν ακόμα υψηλότερο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δυστυχώς βλέπετε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι σχεδόν στην ίδια, στο ίδιο ακριβώς μέγεθος από πλευράς αποδοχής από τον κόσμο. Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει πολλές επιλογές. Ένα. Δεύτερον, τα κόμματά μας είναι προσωποπαγή, είναι αρχηγοπαγή, δηλαδή είναι σχέση με τον αρχηγό τους. Ο αρχηγός ένα κόμμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πολιτική πορεία ενός κόμματος. Αυτό ίσως θα πρέπει κάποιος να προβληματίσει, διότι πάντοτε πρέπει να ετοιμάζεται η διαδοχή. Κανείς δεν είναι για πάντα, οπότε το να είναι τα κόμματα τόσο πολύ προσωποπαγή και να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα του αρχηγού, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πάντως βλέπετε ότι είναι η ίδια διαφορά, δεν έχει αλλάξει κάτι από το Σεπτέμβριο του 2022, ούτε προηγουμένως υπήρχε πάντοτε αυτή η διαφορά. Πάμε στην επόμενη. Αυτή είναι η τελευταία. Πάρα πολύ ωραία. Πολιτικός, αν μπορούμε, αν μου επιτρέπετε με έψιλον να βγάλω ένα, και με αλφα να βγάλω ένα πολιτικό συμπέρασμα, φαίνεται ότι ανεξαρτήτων των γεγονότων που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στην παγκόσμια σκηνή, ακόμα και με την έξαρση, ακόμα και αν τυχόν θεωρήσουμε, σκεφτούμε μάλλον ότι υπήρξε ο κορονοϊός, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, το τελείωμα, ο απόϊχος της οικονομικής κρίσης, και παρόλο που πιθανότατα και είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια κυβέρνηση μετά από 4,5 χρόνια έχει κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της άσκησης της εξουσίας, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι απλώς δεν έχει καρποθεί κάτι, δεν έχει βελτιώσει καν την εικόνα του ως προς την άποψη που έχει το εκλογικό σώμα για εκείνους. Αυτό είναι τροφή για σκέψη για πάρα πολλούς. Να πάμε στη διάλειμμα, κύριε Πάπη μας. Εμείς θέλουμε, άμα θέλετε κι εσείς. Δεύτερο μέρος εκπομπής «Δύο μαζί». Ήταν πολύ αναλυτική η προηγούμενη δημοσκόπηση, είχε πάρα πολλά ερωτήματα και οι δημοσκοπήσεις πρέπει να είναι έτσι αναλυτικές για να μπορούν να έχουν και χρηστικό αποτέλεσμα. Γιατί η πρόθεση ψήφου είναι κάτι το οποίο καταγράφει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
θα πρέπει το δείγμα ήταν στα 1.306 άτομα. Θεωρείται ικανό δείγμα, αλλά είναι μικρό για να πάμε σε αυτό που λέγαμε σε επίπεδο exit polls. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπίες ακόμα και ύστερα, μέχρι να κυρίως δε άμα καθοριστεί η ημερομηνία των εκλογών και μετά και μιλάμε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, οι δημοσκοπίες θα είναι πολύ πιο συχνές και πολύ πιο αναλυτικές. Ο Economist, το περιοδικό Economist με τον Ερντογάν, όπως λέμε στα μέρη μας, γλυκό δεν το τρώνε. Μετά το δημοσίευμα που είχε γίνει από τη μεριά του Economist ότι προβλέπεται ότι προβλέπει ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας το 2023 στο Αιγαίο, το οποίο την πιθανότητα του θερμού επεισοδίου ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Μητσοτάκης, το διαψεύδει συνεχώς και όπου, με οποιοδήποτε ευκαιρία, ότι δεν προβλέπει τέτοιο επεισόδιο. Οι Τούρκοι θεωρήσαν ότι αυτό το δημοσίευμα του Economist ήταν κατευθυνόμενο και γι' αυτό αντιδράσαν πάρα πολύ άσχημα. Έρχεται ένα δεύτερο ράπισμα εναντίον του Ερντογάν, ακριβώς όπως το βλέπετε ήταν και ο τίτλος του δημοσιεύματος, «Η επωαζόμενη δικτατορία της Τουρκίας». Λέει ότι ένα από τα βασικά κομμάτια του άρθρου είναι το ότι ο Ερντογάν συγκεντρώνει πάνω στον εαυτό του πολλές εξουσίες του Προέδρου του Κόμματος, του Πρωθυπουργού, του τραπεζί, του κεντρικού τραπεζί της χώρας και περιγράφει τον ρόλο της Τουρκίας σε διάφορα θέματα, όπως ας πούμε το ότι προσπαθεί η Τουρκία, όπως είχαμε δει μέσω της Λιβύης, να αποκτήσει πατημασιά, όπως λέμε, στην Αφρική. Βέβαια, απέτυχε παταγωδός με την υπόθεση της Αιγύπτου, διότι εκεί οι Αιγύπτιοι υπογράψαν πέραν των συμφωνιών με την Ελλάδα για τις ΑΟΣ, υπογράψαν και εκείνο το μνημόνιο συνεργασίας στην έρευνα και διάσωση, το οποίο στην ουσία καλύπτει όλο το Αιγαίο. Ξεκινάει σχεδόν από τα βόρεια σύνορά μας εδώ στην περιοχή της Ροδόπης και του Εύρου και φτάνει μέχρι κάτω μετά την Κρήτη και στα δικά τους χωρικά έδατα μέχρι την Αίγυπτο. Σε αυτό αντιδρούν πάρα πολλοί Τούρκοι. Με την Αίγυπτο υπήρξε τότε η μουσουλμανική αδελφότητα, ένας ας το πούμε ένα πλοκάμι της Τουρκίας προς την Αίγυπτο. Αυτό δεν λειτουργήσε και αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει καθόλου αποτιμασία μέσα στην Αίγυπτο. Μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Αφρικής. Επίσης, είναι δεδομένο ότι η τουρκική πολεμική μηχανή είναι μία από τις μεγαλύτερες πολεμικές μηχανές στον κόσμο. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή στο ΝΑΤΟ. Έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είχε τουλάχιστον πριν τις εκαθαρίσεις με αφορμή το πραξικόπημα. Διότι όταν έγινε το πραξικόπημα, τότε ο Ερντογάν, όπως θυμάστε, έστειλε αρκετές χιλιάδες μέλη του στρατεύματος από όλων των βαθμίδων στη φυλακή, κατηγορώντας τους ότι είναι φιλογκιουλενιστές. Γκιουλέν είναι αυτόν στον οποίο αποδίδει την ευθύνη για το πραξικόπημα. Φαίνεται ότι επειδή ακριβώς το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας έχει καταρρεύσει, δεν υφίσταται τέτοιο πλέον πράγμα, η Τουρκία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τονίζει τον ρόλο της στη διεθνή πραγματικότητα, όπως η επέμβασή της τότε με την Ουκρανία για να φύγουν τα καράβια με το σιτάρι, το οποίο ήταν μπλοκαρισμένα στα λιμάνια της Ουκρανίας, όπως είναι κάθε τόσο που κάνει απειλές για εισβολή στη Συρία. Έχει αυτό το ρόλο, προσπαθεί να προσετεριστεί και να προσδώσει τον εαυτό του κύριο Ερντογάν το ρόλο του εκπροσώπου των Οσμανικών κρατών. Είχαμε την αποτυχημένη επίσκεψη, ήταν αποτυχημένη η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αμερική. Ήρθε και αυτό το δημοσίευμα, το οποίο εις απάντηση δε αυτού ο κύριος Ερντογάν έκανε πριν από λίγες ώρες ένα Twitter. Σε αγγλικά λίγο περίεργα είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Έλεγε ότι κύριε Μητσοτάκη, κάντε, μιλάτε λέει εδώ, you talk here and there, μιλάτε εδώ και εκεί. Αλλά προσέξτε, μην τυχόν και κάνετε λέει κάποιο λάθος, διότι θα εμφανιστούν οι τρελοί Τούρκοι. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ας δούμε το ρεπορτάζ.
Κόλαφος για τον Ταγί Περντογάν είναι το εξώφυλλο του τρέχοντος τεύχους του βρετανικού περιοδικού Economist με τίτλο «Η ελοχεύουσα δικτατορία της Τουρκίας». Η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό που σήμερα είναι μια βαθιά ελαττωματική δημοκρατία σε μια πλήρη δικτατορία. Ο Ερντογάν είναι ένας νταΐς που επιβάλλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας. Οργισμένη ήταν η αντίδραση της τουρκικής προεδρίας. Πρόκειται για ψεύτικη δημοσιογραφία που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Ποιος θα πρέπει να σας πάρει στα σοβαρά? Ο τουρκικός λαός έχει επανειλημμένα επιδείξει τη δέσμευσή του στη δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία. Η γάτα, όταν στριμώχνεται στη γωνία, βγάζει τα νύχια της. Είναι γνωστή η παροιμία. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο απέναντι που θεωρούμε ορθολογικό δρόντα και ωστόσο το έχει αποδείξει. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, παίζει τα ρέστα του, να το πω απλά, σε αυτές τις εκλογές. Οι συντάκτες του Economist εκπέμπουν μήνυμα και προς την Ευρώπη και τον Αμερικανό πρόεδρο να αναλάβουν δράση. Οι δυτικοί ηγέτες πρέπει να μιλήσουν. Η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά συγκρατούνται από το να επικρίνουν τον κύριο Ερντογάν από φόβο μήπως αποξενώσουν ένα κομβικό αν και ενοχλητικό σύμμαχο. Κανείς δεν θέλει μια χώρα τόσο σημαντική όσο η Τουρκία να γίνει εντελώς απατεώνας. Όλοι γνωρίζουν ότι ένας αγανακτισμένος, απομονωμένος Τούρκος πρόεδρος θα μπορούσε να κάνει μεγάλη αταξία. Θα μπορούσε να υποδαβλήσει πιο σκληρές εδαφικές διαμάχες με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Την ίδια ώρα, τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού χάραξε ο Πρωθυπουργός από τον Ταβός, τονίζοντας ότι οι ζητήματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών δεν τίθενται υπό συζήτηση, ενώ έστειλε μήνυμα μείωσης των εντάσεων. We will not go to war with Turkey. I think that after the elections, it's interesting that they will take place around the same time in both countries. I don't know which government will emerge out of Turkey, but certainly I think there are ways of lowering the tension, working on issues of common interest, agreeing to disagree. But even if we agree to disagree, we can do so in a civilized manner. We don't need to threaten each other or engage in overflights or other very provocative activities at risk, increase the risk of an accident. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέθεσε την τουρκική προκλητικότητα ενώπιον διεθνούς ακροατηρίου και απέρριψε κατηγορηματικά την προπαγάνδα της Άγκυρας περί επιθετικότητας της Ελλάδας. There's a lot of noise in Turkey about Greece building up its armed forces, and I ask, does anybody reasonably believe that the Greek islands are a threat to the Turkish mainland? Or is it more realistic to believe that the Turkish mainland is a threat to the Greek islands, especially keeping in mind the Cyprus story? Η αιμονή της τουρκικής ηγεσίας στο μεγαλοεδατισμό και τις νεοοθωμανικές φαντασιώσεις πάντως δείχνουν να ζημιώνουν τον Τούρκο πρόεδρο. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη αντίδραση της τουρκικής προεδρίας. Πάμε ευθύς αμέσως στο Μανώλη Κωστίδη, καθώς πριν από λίγα λεπτά αντέδρασε και ο Ταγί Περντογάν και είπε πως ένα περιοδικό δεν πρόκειται να καθορίσει την πολιτική της χώρας. Ακριβώς, διότι ρώτησαν Τούρκοι δημοσιογράφοι και για τον Economist αλλά και για την Ελλάδα, το οποίο θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Τον Economist όμως, επειδή είναι το βασικότερο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή και την τουρκική κοινή γνώμη, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι το μέλλον της Τουρκίας θα το καθορίζει το βρετανικό περιοδικό. Αναρωτήθηκε, το μέλλον της Τουρκίας το καθορίζει ο λαός μου. Mm-hmm. Και η Τουρκία, και στην Τουρκία γίνεται αυτό που λέει ο λαός μου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τη μοίρα της Τουρκίας δεν μπορεί να την καθορίσει το βρετανικό περιοδικό. Ξεκάθαρη απάντηση προς τον Economist. Πρέπει να πούμε ότι έχει προκαλέσει οργή στο κυβερνητικό στρατόπεδο mm-hmm. και βεβαίως και στο προεδρικό μέγαρο. Ήδη υπάρχει και αντίδραση του Φαχρετίν Αλτούν, του διευθυντή της επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο οποίος και εκείνος αντέδρασε έντονα μιλώντας για fake news από τον Economist. Λοιπόν, Μανώλη Κωστίδη, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, θα τα δούμε σε λίγο. Απάντησε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ταβός, εξαπολύοντας και νέα επίθεση στην Ελλάδα. Αυτή η επίθεση στην Ελλάδα ήταν αυτό που σας είπα, το Twitter το οποίο ανέβασε ο κύριος Ερντογάν. Ζορίζουν τα πράγματα. Ζορίζουν τα πράγματα στην Τουρκία πολύ. Η χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου στην Αμερική ήταν αποτυχημένη. Και φαίνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε αυτό το οποίο είπαμε χθες, μία δήλωση, έστω και πρόθεση συζήτησης για τα F-16, διότι όπως είδατε, όπως σας είπα χθες, ο επικεφαλής του State Department δεν ανέφερε καθόλου την υπόθεση αυτή μέσα στο Twitter, το οποίο ήταν και ο απολογισμός του ιδίου για την
επίσκεψη του κ. Τσαφόσογλου. Ο κ. Τσαφόσογλου, βέβαια, μετά, έτσι όπως ήταν εκνευρισμένος που έφυγε με άδεια χέρια, είπε διάφορα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πάμε στο επόμενο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα. Είναι η υπόθεση του Qatar Gate και της κυρίας Καϊλή. Χθες εκδικάστηκε μάλλον το Προδικαστικό Συμβούλιο πήρε απόφαση αν θα παραταθεί η φυλάξη προσωρινή κράτηση της κυρίας Καϊλή, το οποίο έγινε βέβαια απερίφθη το αίτημα της κυρίας Καϊλή για αποφυλάξη με περιοριστικά μέτρα όπως είναι το Βραχιολάκι. Θυμόμαστε τις δηλώσεις του κυρίου Δημητρακόπουλου, ο οποίος βγαίνοντας μετά το τέλος ακρόασης, λέγοντας για διάφορα πράγματα περί βασανιστήριων, περί ανθυγινών συνδικών κράτησης και όλα αυτά, δηλώσεις οι οποίες σε συζητήσεις που είχαμε φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τώρα τι ακριβώς δεν είναι δεν μπορώ να σας πω, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και σε σχέση με το παιδί και με τις συνθήκες. Θα πιστεύω ότι με το πέρασμα του καιρού θα βγαίνουν λεπτομέρειες, γιατί βγαίνουν και για άλλα πράγματα σε σχέση με το Qatar Gate. Ας δούμε λιγάκι. Να πω το εξής, ότι η κυρία Καϊλή, η πρώτη της δήλωση έγινε στο Open, λέγοντας συγκεκριμένα ότι ματαιοπονούν και κομμάτια να με κάνουν, δεν πρόκειται να παραδεχτώ κάτι που δεν έχω κάνει, που είναι αντίστοιχο της δήλωσης που έκανε ο κ. Δημητρακόπουλος, ότι ό,τι και να τις κάνουν, δεν πρόκειται ποτέ να ομολογήσει κάτι που δεν έχει κάνει. Ας δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα θα παραμείνει, κυρίες και κύριοι, στην φυλακή η Εύα Καϊλή, όπως αποφάσισε το Προδικαστικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Η ίδια σε κακή ψυχολογική κατάσταση επέμεινε στην αθωότητά της, ενώ οι δικηγόροι της κατήγγειλαν και απάνθρωπη μεταχείρισή της από τις βελγικές αρχές. Πάμε μέσα στην απεσταλμένη μας στις Βρυξέλλες πρώτα, την Έλλη Κασόλη, που βρίσκεται έξω από τις φυλακές Χάρεν, εκεί όπου επέστρεψε και θα παραμείνει για το επόμενο χρονικό διάστημα η Εύα Καϊλή, να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες αλλά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Ελή. Στις 6 παρατέταρτο, λοιπόν, 5 ώρες ουσιαστικά μετά την ολοκλήρωση της ακροματικής διαδικασίας, βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση από την Βελγική Εισαγγελία ότι δηλαδή η Εύα Καϊλή θα παραμείνει για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα στις φυλακές Χάρεν, όπου και βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, αν δεν κάνει έφεση εντός 15 ημερών, θα επανεξεταστεί το αίτημά της για αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της και με τις πληροφορίες μας, δεν θα κάνουν έφεση. Επομένως, θα παραμείνει για τις υπόλοιπες 30 μέρες. Πάντως οι δικηγόροι της φάνηκε να το περίμεναν. Αυτό ήταν το κλίμα που είχαν δώσει και σε εμάς τους δημοσιογράφους, Έλλη. Αυτό ήταν το κλίμα από χθες και σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της ακροματικής διαδικασίας. Αυτό μας είπαν, ότι δεν είναι πολύ αισιόδοξοι, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για την Εύα Καϊλή, η οποία ήταν και αδύναμη σήμερα στην δικαστική αίθουσα. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, οι δικηγόροι της μίλησαν για κατήγγειλαν βασανιστήρια. Να σας πω ότι φαίνεται ότι δεν έπεισε, παρά την προσπάθειά της, τις δικαστικές αρχές. Όχι τόσο ότι δεν είναι ύποπτη φυγής, αλλά κυρίως ότι δεν θα αλλοιώσει τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι δηλαδή βγαίνοντας δεν θα επικοινωνήσει και δεν θα ενημερώσει Μάλιστα. άλλους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Εμείς λοιπόν είμαστε στις φυλακές Χάρεν. Από εδώ έφυγε αργά σήμερα το πρωί με ειδικά φορτηγά και ειδικά αυτοκίνητα η Εύα Καϊλή για το δικαστικό Μέγαρο και από εδώ γύρισε αμέσως μετά την ακροαματική διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη. Και πάμε τώρα στην Έφη Κουτσοκώστα, την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, που έχει πολύ αναλυτικές πληροφορίες για όλα όσα έγιναν μέσα στη δικαστική αίθουσα, Έφη. Πράγματι, ήταν μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν μία ώρα. Η Εύα Καϊλή προσήλθε εμφανώς καταπονημένη, όπως μας μετέφεραν, εμφανώς αδυνατισμένη, αρκετά αθλημένη φυσικά και ουσιαστικά φορώντας χειροπέδες στα χέρια, οι οποίες βγήκαν από τα χέρια της μόλις κάθισε και στη διάρκεια όλης της διαδικασίας και τις ξαναφόρεσαν μόλις έφυγε. Η Εύα Καϊλή λοιπόν μίλησε περίπου 10 λεπτά στα ελληνικά με τη βοήθεια ενός διερμηνέα, φώτου
βέβαια είχαν τοποθετηθεί πρώτα οι δύο δικηγόροι της. Πρώτα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος της, και στη συνέχεια ο κύριος Ριζόπουλος, όπου μίλησαν και για αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και για τη μη πρόσβαση ουσιαστικά των δικηγόρων της στην Εύα Καηλή. Mm-hmm. Μάλιστα, ο κύριος Ριζόπουλος, όπως μας μεταφέρουν πηγές, μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή ότι η κυρία Καηλή πληρώνει μεγαλύτερο τίμημα σε σχέση με άλλους υπόπτους ή κατηγορουμένους, οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή για να προετοιμαστούν. Τώρα, η ίδια η κυρία Καηλή στην τοποθέτησή της, όπου μίλησε για σχεδόν για τα πάντα, μίλησε γιατί επέμεινε για ακόμα μια φορά στο γεγονός ότι είναι αθώα, είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις δραστηριότητες του συντρόφου της, τις οποίες μάλιστα, όπως είπε η ίδια, πληρώνει. Ωστόσο, μίλησε και για το 23 μηνών παιδί της, το οποίο δεν μπορεί να δει. Και εκεί, όπως μας μετέφεραν άνθρωποι πολύ κοντά στη διαδικασία, λύγησε σχεδόν 2 με 3 φορές, έβαλε τα κλάματα στην διάρκεια της τοποθέτησής της και κυρίως τον αναφερόταν στο παιδί της, ζητώντας ουσιαστικά από τους δικαστές να την αφήσουν να το έχει μαζί της, είτε μέσα είτε έξω από τη φυλακή. Ωστόσο, Έφη, έτσι. Όχι, κάτι που δεν προβλέπετε. Αυτή τη στιγμή η κυρία Καηλή έχει το δικαίωμα να βλέπει το παιδί της 2 φορές το μήνα. Και από εκεί και πέρα να δούμε αναλόγως την εξέλιξη της διαδικασίας, της δίκης, τι μπορεί να γίνει μετά. Αυτή τη στιγμή μέσα στη φυλακή mm-hmm. πάντως δεν μπορεί να το έχει και να το μεγαλώνει. Πάντως είναι το θέμα είναι ότι... βέβαια τόνισε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν έπεισε τους δικαστές, mm-hmm. τους δικαστικούς λειτουργούς. Mm-hmm. Έστω να αφαιθεί με βραχιολάκι. Γιατί? Στην πραγματικότητα, μέσα στην αίθουσα υπήρχε αυτό το τριμελές προδικαστικό συμβούλιο. Ήταν η πρόεδρος της διαδικασίας, η δικαστήνα, η οποία πήρε και την τελική απόφαση και δεν μιλούσε στη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Ήταν ο Μισελ Κλέζ, ο γνωστός πλέον ανακριτής που έχει αναλάβει όλη την υπόθεση και ένας εισαγγελέας. Οι δύο αυτοί λοιπόν εισηγήθηκαν εξ αρχής να μην αφαιθεί η κυρία Καηλή ελεύθερη και λέγοντας, μάλιστα τονίζοντας, ότι συντρέχουν όλοι εκείνοι οι λόγοι προκειμένου να παραμείνει προφυλακισμένη. Δηλαδή, είπαν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο κύριος Κλέζ ειδικά, είπε ότι και υποπτή φυγής θεωρείται για την Ελληνίδα και θα μπορούσε ενδεχομένως να φύγει από τη χώρα. Είναι, θεωρείται ύποπτη ακόμη και για συνέργεια με τρίτα πρόσωπα που ενδεχομένως βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω και θα μπορούσαν ουσιαστικά να αποκρύψουν ή να καταστρέψουν ή να εξαφανίσουν στοιχεία, αλλά και ύποπτη mm-hmm. για την αλλίωση στοιχείων της δικογραφίας. Και θέλω να σου πω εδώ ότι τουλάχιστον από όσα μαθαίνουμε, ακόμα και η απόφαση του κυρίου Παντσέρη, στον οποίο καθόλου βέβαια δεν αναφέρθηκε η ίδια η κυρία Καηλή, αλλά αναφέρθηκαν οι υπόλοιποι του Προδικαστικού Συμβουλίου. Η απόφαση λοιπόν του κ. Παντσέρη να συνεργαστεί και από ό,τι μαθαίνουμε, οι μυστικές του αυτές ακροάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Και το γεγονός βέβαια ότι ακριβώς τότε, την Τρίτη, θεωρούν ότι είναι το σημείο που θα ξεκινήσει πραγματικά το ξετύλιγμα όλου αυτού του κουβαριού, όλη αυτή τη υπόθεση που θα αποκαλύψει και στοιχεία, αλλά προφανώς και ενδεχομένως και νέα πρόσωπα, είναι αυτό που ουσιαστικά οδήγησε τις δικαστικές αρχές να κρατήσουν την κυρία Καηλή μέσα προκειμένου να μην έχει επαφή ναι. και με άλλα πρόσωπα, όσο και αν προσπαθούσε εκείνη να το σπίσει. Οι βελγικές δικαστικές αρχές, οι οποίες είναι πολύ φιδωλές στην πληροφόρηση, ακόμη και έναντι των δικηγόρων, έχουν ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα που λειτουργούν κάτω από άκρα μυστικότητα. Δεν ξέρουμε τι έχουν πει και οι άλλοι, και ο Παντσέρη και άλλοι mm-hmm. σε σχέση με την κυρία Καηλή, η οποία πάντως επιμένει στην αθωότητά της, όπως είδαμε. Λοιπόν, να πούμε μία λεπτομέρεια που μας είπε το πρωί η Καταρίνα η Καλεντερίδου. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτικο, Πολίτικα, θα με συγχωρέσετε, που αναφερόταν σε κάποια δώρα τα οποία είχε πάρει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δημιουργήθηκε αλήθεια είναι μία αναστάτωση. Βγήκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπε ότι έδωσε διευκρινήσεις, εξήγησε πάρα πολλά πράγματα, λέγοντας ότι δεν θεώρησε ότι υπάρχει λόγος ακόμα και για αυτό που κάνω. Πρώτον, διότι τα δώρα αυτά απευθυνόταν στο θεσμό και όχι σε μένα προσωπικά. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ισχύει αυτός ο μήνας που είπαμε ότι πρέπει να δηλώνονται οι επαφές που υπάρχουν με ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε λόμπις ή με δώρα και όλα αυτά, τα οποία είναι μια διαδικασία στην οποία υποχρεούνται οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές. Να έρθουμε τώρα λίγο έτσι πιο. Να έρθουμε πάλι στο εσωτερικό. Χθες μιλήσαμε και είχαμε έτσι αρκετή αναφορά στην σύλληψη των 7 στην Πάτρα. 6 ανδρών και μία 35χρονη, η οποία είναι και σύντροφος ενός εκ των συλληφθέντων. Είδαμε ότι πέραν του ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για αρκετές ληστείες στην περιοχή των Πατρών, σε υποκαταστήματα τραπεζών, τον ΕΛΤΑ, σε ένα σούπερ μάρκετ. Από δε το σούπερ μάρκετ αυτό ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους. Είδαμε πολλές φωτογραφίες από το μέρος στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι
και αυτή την εγκατάσταση, την περίεργη, με να παίρνουν μέσα αέρα, γιατί είχαν 4 υδροπονικές καλλιέργειες χασίς. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ ψωμί, όπως λέμε, πίσω από αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται έρευνες και να διαπιστωθεί και περαιτέρω σχέση με τρομοκρατικές δράσεις των 7 αυτά ατόμων. Να θυμίσουμε ότι ο ένας εκ των δύο θεωρητικά αρχηγών της ομάδας είναι ο γιος του Στέλιου της 17 Νοέμβρη, ο οποίος παρίστατο σήμερα ήταν έξω από τα δικαστήρια στις εκδηλώσεις συμπαράστασης. Ναι, βεβαίως, αν χρειαστεί εννοείται, το διακόπτουμε αμέσως. Ήταν έξω από το δικαστικό μέγαρο στο οποίο μεταφέρθηκαν οι 7 στις εκδηλώσεις συμπαράστασης προς αυτούς. Οι 7 στην συλληφθέντες στην Πάτρα φαίνεται ότι τηρούν μια πάρα πολύ σκληρή στάση ως προς την αστυνομία και μάλιστα έχει βγει προς τα έξω ένας διάλογος ενός αστυνομικού με έναν από αυτούς που του λέει «Έχεις λέει, καταλάβει σε τι θες». Ωραία, λοιπόν, διακόπτουμε. Ναι, διακόπτουμε γιατί έχουμε σε ζωντανή σύνδεση την Κατερίνα την Καλυτερίδα από την Ξάνθη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Ξάνθη. Καλησπέρα και στον κύριο Κοντό. Τι να πει κανείς για αυτή την ηχηρή εκδήλωση, την παρουσίαση βιβλίου του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Αλέξανδρου Κοντού. Αγροτική πολιτική στην πράξη, Υπουργέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από την καλή και από την ανάποδη τα σημεία που πονάει αυτός ο τομέας. Ναι, είναι η αγροτική πολιτική στην πράξη, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε, γεια σας. Μη σας διακόπτω, εγώ θα ήθελα και δημόσια και να ευχαριστήσω, αλλά και να συγχαρώ τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ό,τι πρόσφερε στον αγροτικό πληθυσμό όλης της χώρας, αλλά και ό,τι πρόσφερε και εδώ στην δική μας περιοχή. Και βέβαια να εκφράσω την πικρία μου, όπως και του Υπουργού, για το ότι εκείνο το μεγάλο έργο της άρδευσης της Πεδιάδος καθυστέρησε για 10 χρόνια και τότε κάναμε παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας και είπαμε ότι θα μείνουν τα πουλάκια στον Νέστο, αλλά θα αναγκαστούν να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί με την άντληση από τις γεωτρήσεις ισχωρεί η θάλασσα μέσα και κάποια στιγμή, αν δεν το προλάβουμε, θα γίνει Σαχάρα. Και καθυστέρησε το έργο αυτό για 10 χρόνια. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ολογιώτητες. Καλή επιτυχία, η οποία είναι δεδομένη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα τα είπε ο Σεβασμιότατος και τα είπε ωραία. Είμαστε ζωντανά, οπότε... Τα είπε ο Σεβασμιότατος. Μην διακόψουμε τίποτα. Εντάξει. Τι θα διαβάσει κάποιος στο βιβλίο σας? Στο βιβλίο μου θα διαβάσει το τι σημαίνει αγροτική πολιτική στην πράξη, του πώς μπορούμε να κάνουμε ανταγωνιστικό τον αγροτικό τομέα, του πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες της πατρίδας μας, και θα διαβάσει ακόμη και την μελέτη που κάναμε στο πλαίσιο της διακομματικής για τη Θράκη για την ανάπτυξη του αγροτικού μας τομέα. Καλή επιτυχία και να είναι καλό τάξιδο από καρδιάς. Να είστε καλά. Από καρδιάς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που είμαστε ζωντανά θα υπάρχουν όλα αυτά. Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βουλευτή Ροδόπη τη Νέα Δημοκρατία, στην παρουσίαση του βιβλίου. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσίαση, η οποία ουσιαστικά ενημερώνει πλήρως για την κατάσταση που επικρατεί στη Θράκη, αναδεικνύει το ρόλο του τρίτου μεγαλύτερου και παραγωγικότερου κάμπου της Ελλάδος. Ο Αλέκος ο Κοντός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πετύχει απλά ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει διακριθεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΚΕ, μιας πρότυπης εταιρείας η οποία κατάφερε να κυριαρχήσει και να γίνει στον τομέα της πρώτη σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και παράλληλα είναι και ένας οραματιστής του αγροτικού κόσμου. Ένας άνθρωπος που προέρχεται από το ιστορικό κόμμα το Αγροτικό,
του ΑΕΜ στον Μπαλτατζή. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει τη Θράκη και προσέφερε σε αυτήν από διαφορετικούς ρόλους. Και σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα και το βήμα να αναδείξουμε τη δουλειά του, αλλά παράλληλα και το όραμά του. Το οποίο είναι κοινό μας όραμα για την περιοχή. Δίνει μεγάλη βάση στον πρωτογενή τομέα και προσπαθεί αυτό το όραμα να συνδυαστεί με ρεαλιστικές πολιτικές που έρχονται να απαντήσουν στην επαπειλούμενη διατροφική κρίση. Θυμίζω και θα το πω και στην τοποθέτησή μου ότι πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι φοβάται το ξέσπασμα μιας διατροφικής κρίσης επισητιστικής, η οποία θα είναι πολύ ισχυρότερη από την ενεργειακή που βιώσαμε. Αυτό το βιβλίο απαντά σε αυτό και μέσα σε αυτή την κρίση αναδεικνύει μια ευκαιρία. Την ευκαιρία η Ελλάδα και ειδικότερα ο Θρακιώτικος Κάμπος να πρωταγωνιστήσουν, να κατακτήσουν ένα μεγάλο ποσοστό των δικτύων ειδών διατροφής των ευρωπαϊκών, καλύπτοντας το κενό που αφήνουν πίσω δύο μεγάλοι κάμποι, ο Ρωσικός και ο Ουκρανικός, με ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ονομασίας προέλευσης όπως λέγονται. Θεωρώ λοιπόν ότι ορθώς εστιάζει εδώ, δείχνοντάς μας το δρόμο για το πώς θα μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία για την Ελλάδα και σε μια ξεχωριστή ευκαιρία για τη Θράκη και τους αγρότες της. Αυτό θα έλεγα, ότι ειδικά για τη Θράκη ίσως θα πρέπει να το δούμε ακόμα πιο σοβαρά και να δούμε τις ευκαιρίες μέσα από όλη την ιστορία. Είναι τα μέλη του πάνελ, όπως και ο αγαπητός φίλος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπαγιαννίδης, που είναι βαθιοί γνώστες της πραγματικότητος. Ο κάμπος αυτός, για να μπορέσει να αποδώσει τα πρέποντα και αυτά που όλοι οραματιζόμαστε, θέλει μεράκι, θέλει πολιτική στρατηγική, αλλά θέλει και σημαντικά έργα υποδομής, κυρίως έργα που αφορούν την υδροοικονομία, όπως είναι για παράδειγμα το φράγμα του Κομψάτου στον Ίασμο, όπως είναι το φράγμα που τώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ξάνθη, η άρδευση υπόγεια της Ξάνθης, όπως είναι όλα τα άλλα έργα τα οποία έχουν ανακοινωθεί στον Εύρο κτλ. Εκτιμώ ότι είναι η σωστή στιγμή για να αναδείξουμε αυτή τη διάσταση της πολιτικής μας και πιστεύω ότι το πάνελ περιέχει και τους κατάλληλους ανθρώπους για να δείξουν τον δρόμο προς τα που πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο του. Να τον ευχαριστήσω που με τιμά με την πρόσκληση να είμαι ένας εκ των παρουσιαστών. Να πω ότι στην Αθήνα, όταν παρουσιάστηκε το βιβλίο αυτό, έκανε θράψη έχοντας στο ακροατήριο πάρα πολλούς βουλευτές, υπουργούς, αλλά και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Και εδώ, από ό,τι βλέπω από την προσέλευση, υπάρχει εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον, ανάλογο με τη σημασία του θέματος που αναλύει το βιβλίο. Παρακαλώ. Να πω και κάτι που δεν θέλω να το παραλείψω, έτσι. Η μελέτη η οποία δημοσιοποιείται από το βιβλίο είναι κομμάτι, αναπόσπαστο κομμάτι, ενός προγράμματος, ενός στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης που διαμορφώσαμε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής υπό την Τώρα Μπακογιάννη. Το κομμάτι αυτό το οποίο υποδεικνύει πολιτικές, εφαρμοσμένες πολιτικές, είναι το κομμάτι που αφορά τον πρωτογενή τομέα στην περιφέρειά μας. Και μέσα από το βιβλίο αναδεικνύεται, γιατί εκεί είχε συμβολή με μια επιστημονική ομάδα ο Αλέκος ο Κοντός και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Καλά, εγώ θα πω πιο λίγα, βέβαια. Στη Θράκη σήμερα κι εσείς. Ναι, εγώ δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχω σπουδάσει στη Θράκη και ήμουνα και λοχέας μηχανικού στο 724, στο Ξώτες, οπότε με συνδέουν πολλά από την Ξάνθη. Τώρα με συνδέουν με τον Υπουργό πολύ περισσότερα, γιατί ήμουνα όλα τα χρόνια μαζί του, εκείνος υφυπουργός στην αρχή και μετά υπουργός, εγώ ειδικός γραμματέας κοινοτικών πόρων και υποδομών, όπως αποτύχει είμαι ξανά σε αυτή τη θέση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να λείψω. Αλλά βέβαια η φιλία μας είχε επισφραγιστεί όταν με κάλεσε για μια σειρά ακόμα, όταν ήμουνα Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Υποδομών, να υπό την κυρία Μπακογιάννη, ο ίδιος υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα, στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη Θράκη, που έχω γράψει το κεφάλαιο των δημοσίων έργων. Εκεί λοιπόν θα σας παρουσιάσει μέσω αυτού του βιβλίου, έχει ένα όραμα ο Αλέκος με σχέδιο, πώς θα μπορέσει να... Αυτό το έχει γράψει και στο άλλο του βιβλίο, την άλλη γεωργία, τα προϊόντα της άλλης γεωργίας, δηλαδή προσπαθεί
να αυξήσει το εισόδημα του αγρότη με τα μεγάλα έργα, δίνοντας δηλαδή νερό φτηνό και όχι από γεωτρήσεις 50, 100 και 200 μέτρων. Από την άλλη, να είναι όλα τα προϊόντα όσο δυνατόν πιο κοντά στα ΠΟΠ. Δεν μπορεί να γίνουν όλα ΠΟΠ προϊόντα ή ΠΟΥΓΟΕ με τη γεωργική, προϊόντα γεωργικής ένδειξης, αλλά μπορεί να έχουν καλύτερη τιμή, να μην είναι, να μην περιμένουν οι αγρότες τις αποζημιώσεις λόγω καιρικών συνθήκων, αυτές να είναι πραγματικά για τις καιρικές συνθήκες και όχι ως αναπλήρωση εισοδήματος. Κάναμε πολλές προσπάθειες, το 4 με το 9, νομίζω ότι τώρα συνεχίζουμε και να ξέρετε ένα μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, στα ΣΔΙΤ, η υπόγεια άρδευση της πεδιάδας της Ξάνθης, τώρα κάνουμε τη Β' περιοχή, συνεχίζεται και αργότερα με προϋπολογισμό 125 εκατομμύρια ευρώ και με τα ΣΔΙΤ με την 25ετή λειτουργία και στήριξη είναι 425 εκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο έργο μας στο πρόγραμμα το ΙΔΕ. Αυτά και τα υπόλοιπα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Εδώ από την Ξάνθη. Εξαιρετική σύνδεση, εξαιρετική σύνδεση, Κατερίνα. Είναι μια εκδήλωση που νομίζω ότι πραγματικά έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, με μια, έτσι, έναν κλάδο ο οποίος δεν περνάει εύκολα. Περνάει τη δική του κρίση κατά καιρούς. Οι ελπίδες όλων είναι φυσικά στην εφαρμογή της, του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη, για να δούμε πώς αυτός ο τόπος μπορεί να πάει μπροστά, μπορεί να πάει καλύτερα. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τι θα υποθεί σε όλη αυτή έτσι, τη συζήτηση, γιατί περί συζήτησης νομίζω πρόκειται. Ναι, είναι αφορμή το βιβλίο. Δεν ξέρω τι άλλο να... Είναι αφορμή για συζήτηση και είναι νομίζω η καλύτερη δυνατή αφορμή για να δούμε την ευκαιρία μέσα από το πρόβλημα, όπως είπε πολύ σωστά ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Ωραία. Δεν ξέρω, θέλεις να σε αποδεσμεύσεις να πας μέσα, έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις? Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ξεκινάει η εκδήλωση σε πολύ λίγα λεπτά. Θα ήθελα να έχουμε έτσι κάποια πλάνα. Οπότε βεβαίως, θα πρέπει να αποδεσμευτώ. Θα σε αποδεσμεύσουμε. Βεβαίως. Καλή συνέχεια εκεί. Και σε σένα καλή επιστροφή. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι μιλήσαν ο κύριος Κοντός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο κύριος Παπαγιαννίδης. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πηγόντως σε break, Μπάμπη. Σιωπή. Ναι. Φεύγουμε. Τρίτο μέρος της εκπομπής Δύο Μαζί. Να συμπληρώσουμε βέβαια ότι η δηλώση στην Κατερίνα Καλεντερίδου και στην Κάμερα του Δέλτα έκανε και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριος Παντελεήμων. Να συνεχίσουμε την είδηση την οποία λέγαμε την ώρα που διακόψαμε για τους 7 που έχουν συλληφθεί στην Πάτρα. Λέγαμε ότι έχει διαρρεύσει ένας διάλογος μεταξύ ενός αστυνομικού και ενός εκ των συλληφθέντων. Του λέει: έχεις καταλάβει σε τι θέση βρίσκεσαι? Και του είπε εκείνος: ναι, πλήρως πήρα λέει, τα ρίσκα μου και έχασα. Ας δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τη σύλληψη και με αυτά τα οποία διαδραματίζονται και σήμερα στην περιοχή των Πατρών. Για να δούμε τα νεότερα για την εγκληματική οργάνωση. Έχουμε και τον Χρήστο Στρατουλάκο. Βεβαίως, μαζί για την εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα. Mm-hmm.
παρουσιάζει, καταρχήν να πούμε ότι αρχίζει και μπλέκεται πια αυτό που είχαμε πει, η αντιτρομοκρατική, πιο ενεργά. Ναι. Και μάλιστα το ανακοίνωσε και στη συνέντευξή του ο Υφυπουργός Προστασίας του, του Πολίτη. Βέβαια, και την υδροπονική κάναβη. Ο κύριος οικονόμου. Πάμε τώρα στο ζουμί. Και το ζουμί ποιο είναι? Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς έφτασαν στην εξάρθρωση, γιατί συζητούμε για μια φυσική έρευνα καθ' ολοκληρίαν. Το 2017, επεισόδια στην Πάτρα, επέτειος δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Από μια σπασμένη βιτρίνα τραυματίζεται ένας από τους ανθρώπους που έκαναν τα επεισόδια, χωρίς να γνωρίζουν οι αστυνομικοί ποιος είναι. Εκεί βρίσκουν το DNA από το αίμα. Ορφανό το DNA. Το ταυτοποιούν. Στην συνέχεια, το 2021 πια, αρχίζει αυτό το ορφανό DNA να παίρνει σάρκα και οστά. Πώς? Σε μια ληστεία που είχαν κάνει τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης στα Βραχνέικα, οι αστυνομικοί βρίσκουν μία πεταμένη χειρουργική μάσκα δίπλα στην κλεμμένη μηχανή που χρησιμοποίησαν για τη ληστεία. Βγάζουν DNA, ταυτοποιείται με το ορφανό DNA του 2017. Τώρα αρχίζουν και παρακολουθούν πια συγκεκριμένους αντιεξουσιαστές, ανάμεσά τους και ο 26χρονος που φέρεται ως αρχηγός της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Πίνει καφέ σε κάποια καφετέρια της Πάτρας. Κοντά είναι και αστυνομικοί αθέατοι, τον παρακολουθούν. Με το που φεύγει, παίρνουν το καλαμάκι από τον καφέ. Αλήθεια. Και από εκεί ταυτοποιούν ότι το ορφανό DNA του 17. CSI κανονικό. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι κατά την άποψή μου φαίνεται, για να δούμε και. Άρα πήγε έτσι, πόσο επιστημονικό τρόπο. Συμπίσαν το καλαμάκι και από το σάλιο, Έτσι ακριβώς. Βγάλανε το DNA και από εκεί και έπειτα άρχισε πιο ενδελεχής παρακολούθηση με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί όλη αυτή η εγκληματική οργάνωση. Και τώρα έχει το λόγο και η αντιτρομοκρατική. Κρατήστε το αυτό, παρακαλώ. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Χρήστο Στρατουλάκο να μας πει πότε θα έχουμε τις απολογίες και τις δικαστικές διαδικασίες. Χθες λοιπόν βρέθηκαν και οι 7 συλληφθέντες στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ. Η καθυστέρηση αυτή ήταν για διαδικαστικούς λόγους, καθώς περιμέναμε χθες το μεσημέρι να φτάσουν εκεί. Προετοιμένου να ολοκληρωθεί λοιπόν η ογκοδέστατη δικογραφία από την πλευρά της αστυνομίας, φτάσαμε λοιπόν σε 9.30 το βράδυ. Περίπου στις 11.00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία, καθώς ζήτησαν και πήραν και οι 7 προθεσμία για να απολογηθούν. Η γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί αναμένεται να βρεθεί την Δευτέρα, ενώ οι υπόλοιποι 6 θα απολογηθούν την Τρίτη το μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι κάποιοι εξ αυτών, όπως μας είπαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης τους, δηλώνουν πως δεν εμπλέκονται σε πράξεις αξιόπινες. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να είναι τα πρώτα λόγια τα οποία λένε και διαχωρίζουν τη θέση τους από κάποιους άλλους. Όπως είπαν πάντως και οι συνήγοροι υπεράσπισης τους, όπως ο κύριος Τσόλκας χθες εδώ στην Πάτρα, πρόκειται για μια υπερβολική δικογραφία για τους 5 πελάτες τους οποίους έχει ο ίδιος και ότι είναι μια απλή υπόθεση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό θα αποδειχθεί στην ακροματική διαδικασία. Είχαμε ένα... Είναι από τα περιστατικά τα οποία δυστυχώς εμφανίζονται συχνά πυκνά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αυτό πώς προκύπτει το ότι, ας πούμε, ο συγκεκριμένος γιατρός έλεγε στους ασθενείς να παρατήσουν την θεραπεία την οποία κάνει για τις κλίσεις κατά πλάνκας και να κάνουν κάτι βλαστοκύτταρα και κάτι αυτά. Ίσως ο κόσμος πάνω στην απελπισία του, δικαιολογημένη απόλυτα, προσπαθεί να βρει παρηγοριά και θεραπεία σε πράγματα τα οποία, θυμάστε, μια εποχή ήταν που βράζανε τα φύλλα από το δέντρο της ελιάς. Συμβαίνουν κατά καιρούς διάφορα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αν όχι οι ίδιοι ασθενείς, οι οποίοι πολλές φορές είναι σε κατάσταση πανικού, είναι λογικό αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που βρισκόμαστε γύρω από τους ασθενείς και είμαστε λιγάκι λίγο πιο ψύχρεμοι, ας κάνουμε πρώτα διασταύρωση αν αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται ισχύουν είναι αερολογίες και ψέματα. Έχουμε μια νέα υπόθεση ψευτογιατρού, ένας φυσικοθεραπευτής, ο οποίος παρουσιαζόταν ως γιατρός. Ας δούμε το ρεπορτάζ και θα το συνεχίσουμε μετά. Έχουμε δεύτερο ψευτογιατρό, για την ακρίβεια, εμφανιζόταν ως γιατρός, ενώ είναι φυσιοθεραπευτής. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Χρήστος Νικολαίδης, αλλά έχει στοιχήσει τη ζωή, έχει στοιχήσει... Έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, ασθενείς. Χρήστο, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα. Απλό νεράκι της βρύσης με λίγο γλυκόζι. Αυτό ήταν το φάρμακο το οποίο υποτίθεται ότι θα γιατρεύε τη σκλήρυνση κατά πλάκας και αυτό πουλούσε έναντι πολύ υψηλών ποσών ο φυσιοθεραπευτής από την Αθήνα. Η πρώτη καταγγελία έγινε από τον αδερφό ενός ασθενή από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά συγκεκριμένα. Ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατήγγειλε στην αστυνομία, στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ότι αυτός ο ψευτογιατρός απέσπασε με μια ιδιαίτερη μαεστρία, θα λέγαμε, από τον αδερφό του περίπου 65.000 ευρώ. Από το 2019 μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολλές έρευνες. Ξυλώθηκε αυτό το pullover του ψευτογιατρού, με αποτέλεσμα να έχουμε από χτες την ταυτοποίηση τη συγκεκριμένη του ψευτογιατρού αυτού, του φυσιοθεραπευτή από την Αθήνα, αλλά και του συνεργού του, ενός Γερμανού. Ο άνθρωπος αυτός περιγράφεται στις καταθέσεις των θυμάτων του σαν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έπιθε, κατακτούσε την εμπιστοσύνη του οποιοδήποτε και μπορούσε και του δημιουργούσε ελπίδες ότι αυτός, αν ήταν ασθενής ή κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, αν ασθενούσε με σκλήνηση κατά πλάκας, θα μπορούσε και πάλι να περπατήσει, θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει την ασθένεια με αυτό το μαγικό σκεύασμα, το οποίο ερχόταν ειδικά για αυτόν από τη Γερμανία, γιατί αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε, τους έλεγε ότι έχει τις άκρες και τις γνωριμίες κτλ. Υποτίθεται ότι αυτό το μαγικό σκεύασμα κατασκευαζόταν από έναν ειδικό επιστήμονα στη Γερμανία και είχε σαν πρώτη του ύλη τον πλακούντα των βρεφών και γι' αυτό ήταν και τόσο θαυματουργό. Αλλά το πιο τραγικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι επειδή κάποιοι ασθενείς πίστευαν αυτόν τον ψευτογιατρό, σταματούσαν την κανονική τους θεραπεία, τα κανονικά τους φάρμακα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα όσα μας έκανε γνωστά πριν από λίγο η ελληνική αστυνομία, να έχουμε επιβεβαιωμένα τον θάνατο 5 συνανθρώπων μας. Μάλιστα. Περισσότερα θα έχουμε στις 1.30 ώρα, γιατί θα γίνει παρουσίαση στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης για την όλη υπόθεση. Πάντως ο συγκεκριμένος ακόμα δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει βγει ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Το περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες. Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση έτσι, φέτος που απασχολεί την επικαιρότητα και τη διοξίνη. Να μην ξεχνάμε τον Dr. Κοντός, ένας ψευτογιατρός ο οποίος καταδικάστηκε για 8 ανθρωποκτονίες. Να πούμε το εξής, και οφείλουμε να το πούμε για να τηρήσουμε την ακρίβεια. Ο συγκεκριμένος γιατρός, το οποίο το όνομα ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, και είδατε ότι το απέφυγαν επιμελώς οι άνθρωποι που κάναν το ρεπορτάζ να το πούνε, οδήγησε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών να στείλει μία επιστολή, διότι ο κύριος αυτός εμφανιζόταν ως γιατρός αλήτα φυσικοθεραπευτής, και λέει το εξής. Ανάστατη είναι η κοινότητα, επιτρέψτε να το διαβάσω, ανάστατη είναι η κοινότητα των φυσικοθεραπευτών από το νέο περιστατικό σύλληψης ψευτογιατρού, καθώς ο συλληφτής φέρεται να είναι φυσικοθεραπευτής, χωρίς όμως να έχει διασταυρωθεί αυτό από τα μητρά του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο ψευτογιατρός επισκόταν σε ασθενείς με σκλήνηση κατά πλάκας θεραπείας με βλαστοκύτταρα, αναγκάζοντάς τους να διακόψουν τη θεραπεία τους και να κάνουν τη δική του, με την οποία τους έκανε νέες που σύμφωνα με τα στοιχεία των ερχών περίεχαν νερό. Για αυτήν την πρωτοποριακή θεραπεία, ο ψευτογιατρός λάβανε μεγάλα χρηματικά ποσά. Υπολογίζεται ότι λάβανε περίπου 25.000 το φιαλίδιο. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται εργαζόταν και με ένα γιατρό στην Στουτγκάρδη, ο οποίος διαβεβαίωνε στους ασθενείς πως η θεραπεία του φυσικοθεραπευτή είχε θετικά αποτελέσματα. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς παρά το γεγονός ότι είναι προφανές η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές αρκετό καιρό πρώτη σύλληψη εν τούτης, καμία αρχή αστυνομική ή δικαστική δεν έχει επικοινωνήσει με το Σύλλογο για να διαπιστώσει αν ο συλληφτής είναι πράγματι μέλος Συλλόγου ή όχι. Γι' αυτό και το λόγο, ο νομικός σύμβουλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών απέστειλε επίγουσα επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, ζητώντας την κοινοποίηση του εν λόγω προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για φυσικοθεραπευτή εγγεγραμμένο μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φυσικοθεραπευτών, ώστε να ακολουθήσει ο πειθαρχικός του έλεγχο. Στην ουσία, αυτό το οποίο ζητάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών είναι το ότι από τη στιγμή που το παρακολουθείτε εδώ και καιρό, θα έπρεπε να έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, με το Σύλλογο δηλαδή, για να διασταυρωθεί αν όντως αποτελεί το συγκεκριμένο άτομο, αν είναι μέλος του Συλλόγου ή όχι. Δικαίως το ζητούν αυτοί, αλλά από την άλλη είναι πιθανόν, εάν τυχόν γινόταν αυτό το αίτημα προς τον Σύλλογο,
με κάποιον τρόπο, όχι οι επίτηδες, καλοπρέρατα, κάποια στιγμή να διέρευε το όνομα και να χάλνωσε, όπως λέμε, το δέσιμο της υποθέσεως. Αυτό το οποίο είπε ο ρεπόρτερ του Sky είναι το ότι ακόμα δεν έχει συλληφθεί. Αν είχε συλληφθεί, ίσως να είχαν δοθεί και τα στοιχεία του στον αέρα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα. Είχαμε πει ότι οι αγρότες προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει μία αντίστοιχη απόφαση από τα συντονιστικά τους. Ας δούμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Κοσμάς Πανταζής. Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις εξέφρασαν το βράδυ της Τετάρτης σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν στη Νέα Βίσα τα διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συλλόγων Βίσας, Τριγώνου, Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Οι τελικές αποφάσεις για τον χρόνο και τη μορφή των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στη Θεσσαλία, θα ληφθούν στην ανοιχτή συνέλευση των αγροτών της περιοχής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα, Γιάννης Μαργαριτίδης. Οι 4 αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου, Ορεστιάδος, Δημοτήχου, Νέας Βίσας και Τριγώνου, πραγματοποιήθηκαν χτες το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Βίσας μία σύσκεψη, τα διοικητικά συμβούλια, για να πούμε για την ακρίβεια, συζήτησαν τα προβλήματα, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση είναι να γίνει μία μεγάλη σύσκεψη, ανέβρια μπορούμε να πούμε, στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Ορεστιάδος, 25 του μηνός, 25 Ιανουαρίου και ημέρα Τετάρτη, 7 η ώρα, για να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις, να συζητηθούν και με τους άλλους αγρότες τα προβλήματα, να γίνουν ενημερώσεις και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Το υπέρογο κόστος της ενέργειας και οι ανατιμήσεις στα γεωργικά και αγροτικά εφόδια έχουν κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Η κατεύθυνση με τη συζήτηση που έγινε χθες το βράδυ, η κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ούτως ώστε να αντιπαλέψουν όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι με το κόστος της παραγωγής, με το κόστος της ενέργειας, με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων που δυστυχώς οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγαλέμποροι με το πρόσημα του χρηματιστηρίου προσπαθούν όσο το δυνατόν να πάρουν φτηνά τα αγροτικά προϊόντα και από την άλλη μεριά να πουλήσουν στην κατανάλωση πανάκριβα, να εσχροκερδίσουν με λίγα λόγια. Και το βλέπουμε, το είδαμε φέτος, η χρονιά που πέρασε, ειδικά στο σκληρό το στάρι, το είδαμε και στο βαμβάκι, που είναι πλέον καθαρά το τι γίνεται. Πρέπει να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις και από τους αγρότες, σας είπα, και τους κτηνοτρόφους, για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Βέβαια, σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν με το κόστος παραγωγής, με τις τιμές και με άλλα προβλήματα θεσμικά στους αγρότες, έρχεται και η καινούργια κάπου που θα εφαρμοστεί από το 23 μέχρι το 27, που δυστυχώς τα χρήματα θα είναι μειωμένα εν σχέση με άλλες χρονιές. Βέβαια και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Μαργαριτίδης κάλεσε αγρότες και κτηνοτρόφους να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Είναι λίγο παγωμένοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, στην περιοχή μας τουλάχιστον, αυτό που βλέπουμε. Αλλά πρέπει να ξεπαγώσουν και να αφήσουν τον καναπέ και να βγουν να διεκδικήσουν αυτά που δικαιωματικά τους ανήκουν. Εάν δεν παλέψουν, αν δεν αγωνιστούν, δεν μπορούν να κερδίσουν αυτά που δικαιωματικά τους ανήκουν. Και πρέπει να σας πω έτσι ιστορικά, όσες φορές και αν κινητοποιηθήκαμε αγρότες και κτηνοτρόφοι, κάτι κερδίσαμε. Ψίχουλα μεν, αλλά βοήθησαν να επιβιώσουμε, να φτάσουμε μέχρι σήμερα εδώ που είμαστε. Γελάω γιατί τώρα πήρα τη συγκεκριμένη οδηγία από τον Μπάμπη. Έχεις ένα λεπτό να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι πέρασε μία εβδομάδα η οποία θεωρητικά θα περνάνε δύσκολη, γιατί έλειπε η Κατερίνα στο Στρασβούργο, και ωστόσο ήταν μία εβδομάδα η οποία με τη βοήθεια όλων
των ανθρώπων της ΔΕΛΤΑ, όλης της ομάδας, αυτής της απίθανης ομάδας που έχουμε πίσω, το ρεπόρτερ, το μοντάζ, των παιδιών στο κοντρόλ. Η εβδομάδα τελείωσε. Εγώ δεν το πιστεύω ότι τελείωσε η εβδομάδα. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό για τη Δευτέρα το πρωί στις 8.30 ώρα στον Delta FM, να πω το πείμα Μπάπη, στους 102,3 για Νότιο Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Ανατολική Θάσο, Σαμοθράκη και Λίμνο, στους 103 για τον Βόρειο Εύρο. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας στο τηλεοπτικό στις 5.30 ώρα το απόγευμα εδώ από την συχνότητα της Delta. Προσέξτε λιγάκι τον καιρό, γιατί αύριο μέχρι και την Δευτέρα το μεσημέρι θα έχουμε βρουχούλες, θα έχουμε κάτι περίεργες αυξομοιώσεις στο αέρα. Να έχετε το νου σας και να προσέχετε πάρα πολύ, κυρίως όσοι κυκλοφορείτε. Μην κυκλοφορείτε χωρίς λόγο. Κάντε τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Οδηγεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως προς τα δίκυκλα, στα ποδήλατα και κυρίως στους πεζούς, γιατί είναι ο αδύναμος κρίκος επάνω στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.